Είναι η Όλγα Αλεξοπούλου. Είναι ο Δημήτρης Σωτηρίου. Είμαστε οι Primers. Και τους ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 2 έως τις 3.30. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Όλγα. Τώρα καλή εβδομάδα να πούμε να έχουμε. Για πέμπτη φορά, 65η φορά. Ζητούμε συγγνώμη που θα βγούμε ηχογραφημένοι, αλλά δυστυχώς το ζωντανό ήταν αδύνατο να συμβεί. Τώρα ποιος φταίει άραγε, μαζεύονται πολλά. Πολλά ερωτηματικά, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, αυτό συζητούσαμε με τον Δημήτρη, ότι η εκπομπή της Παρασκευής δεν κατέβηκε από μας, κατέβηκε από το YouTube, ενώ κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα κατέβαινε, απλά θα μας έλεγε ότι δεν θα έχουμε έσοδα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών που ακουστήκανε. Σωστά, Δημήτρη? Ναι. Κοίτα, εγώ σε όλο αυτό το θέμα των... το ότι μας παρακολουθεί όλους στο YouTube και από μόνο του αυτόματα διαγράφει κάτι το οποίο δεν του άρεσε, ήμουνα εδώ καιρό σκεπτικιστής. Δηλαδή πάνω κάτω γνώριζα ποια ήταν η διαδικασία που έκανε το YouTube. Για παράδειγμα, μέσα στην πανδημία, ναι, okay, όποτε αναφερόντουσαν κάποιες λέξεις ή γινόταν μια συζήτηση περί εμβολίων, παρένθεση, πλέον μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Δεν υπάρχουν τέτοιους περιορισμοί από αλγορίθμους για τα εμβόλια. Κλείνει η παρένθεση. Okay. Τότε, χωρίς να παρεμβεί μάλλον κάποιος τρίτος, το YouTube μέσω του αλγορίθμου έστειλε μήνυμα σε υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος υπάλληλος της εταιρείας καθόταν και άκουγε την εκπομπή, και από εκεί και πέρα έκρινε το YouTube το ίδιο. Ότι ήταν σκόπιμο όχι μόνο να περιορίσει το βίντεο, αλλά να στείλει και προειδοποιήσεις. Προειδοποιήσεις για τα κανάλια στο YouTube σημαίνει ότι στην πρώτη δεν μπορείς να ανεβάζεις πάνω από 15 λεπτά για μια εβδομάδα, για 3 μέρες, συγγνώμη, η δεύτερη είναι για 15 μέρες και η τρίτη προειδοποίηση είναι bye bye, adios κανάλι, εφόρου και διαπαντός. Μάλιστα. Το άλλο που γινόταν ήταν να γίνονται ομαδικές αναφορές, δηλαδή να μπαίνουν τα troll από διάφορα κόμματα ή διάφορων πεπιθήσεων. Π.χ. μένουμε σπιτάκιδες, φιλοεμβολιαστές και το λοιπόν συνοθέλωμα, να κάνω αναφορές και από εκεί πέρα το YouTube δει ότι έχει 100 αναφορές σε ένα βίντεο, να μπαίνει στη διαδικασία να το ελέγχει και να το τιμωρεί. Αυτό που έγινε την Παρασκευή είναι κάτι που προσωπικά εγώ το συναντώ για πρώτη φορά. Γιατί? Okay, ξεκίνησε η εκπομπή χωρίς να καταλάβουμε ότι παίξανε δύο ελληνικά τραγούδια, ένα της Βανδύ και ένα του Κονίδη. Ελπίζουμε να μας κόψει τώρα με δικαιώματα που αναφέρουμε τα δύο αυτά ονόματα του Τσιβανδί και του Γονίδη. Μην τα λες και δεύτερη φορά γιατί θα μας κόψουν διπλά. Okay, του Γονίδη και Τσιβανδί. Τώρα τον μπερδέψαμε τον αλγόριθμο. Λοιπόν, του Γονίβανδου τέλος πάντων. Έτσι. Και εφόσον διαπιστώναν ότι όντως υπάρχουν τραγούδια. Καλά, αυτό γίνεται αυτόματα πραγματικά με αλγόριθμους, ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία ανήκουν σε εταιρείες. Απλά μας ερχόταν ένα μήνυμα που μας έλεγε: OK, το βίντεο σας είναι κατάλληλο να παίξει, δεν υπάρχουν περιορισμοί στις χώρες. Απλά δεν θα υπάρχουν έσοδα. Τώρα, όταν μιλάμε για έσοδα, μιλάμε για την εκπομπή 94 λεπτά και 2 ευρώ. Το πολύ. Κυμπάρι σε βρίσκω, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει. Από εκεί πέρα εξαρτάται τις προβολές. Ναι. Ή πόσες φορές κάποιος θα πατήσει τη διαφήμιση πάνω στο τέτοιο. Αυτό που έγινε την Παρασκευή είναι πρωτόγνωρο. Γιατί ενώ θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που σας ανέφερα, πολύ απλά απαγόρευσαν την προβολή του βίντεο. Υπάρχει το βίντεο σε εμάς. Απλά δεν μπορείτε να το δείτε όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Ναι. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ναι. Όπου με ένα περίεργο τρόπο, ενώ στο ράδιο σε πρώτη φάση ακουγόμασταν καλά, στο YouTube ξεκινήσαμε να ακουγόμαστε και ξαφνικά δεν ακουγόμασταν. Μετά ξανάρχισαμε να ακουγόμαστε, ξανασταματήσαμε. Μόνο μουσική, ούτε μουσική. Πήραμε τηλέφωνο τους ειδικούς, τεχνικούς, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Εντάξει, ξέρουμε τα βασικά, ρε παιδί μου, για να ξεκινήσουμε. Οι οποίοι μας είπαν κάντε το ένα, κάντε το άλλο, κάντε το τρίτο. Μαζί κατά πάνω και ο κύριος Νίκος.
Και νομίζαμε ότι λυνόταν το πρόβλημα. Τελικά δεν βγάλαμε και μείναν και οι ίδιοι με την απορία. Οπότε κατεβάσαμε την live εκπομπή, κάνουμε τώρα την κονσέρβα και ελπίζω να μπορέσει να ανέβει. Γιατί πλέον δεν ξέρω τι. Εγώ ναι. Περιμένω ακόμα και τη διαδικασία τη μεταφόρτωση που θα γίνει στο βίντεο όταν ολοκληρωθεί η εκπομπή να μα παρουσιάσουν να έχει πει πρόβλημα, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Πειραματικό είναι και αυτό που κάνουμε. Ναι. Μάλλον την Παρασκευή υποθήκανε πράγματα που ενοχλήσανε πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται τελικά. Γιατί αναφερθήκαμε σε διάφορα. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι. Το YouTube μάλλον έχει μεταμορφωθεί σε αυτό που είναι. Παλιότερα ήταν διαφορετικά, όταν ήταν πιο ρομαντικές εποχές. Υποτίθεται ότι στο YouTube μιλούσες ελεύθερα. Δεν έκανε τους περιορισμούς που θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, από το YouTube έχουν περάσει κομμένα κεφάλια τρομοκρατών του ISIS να κόβουν τους ανθρώπους, να τους βάζουν φωτιά, ακραία βίντεο. Εγώ έχω δει και, και τη σύλληση νεκρού που έγινε σε εκείνον τον Ρώσο πιλότο, ναι. Από τους Τούρκους. Εντάξει, okay, μπορεί να μην υπάρχουν πλέον αυτά, επειδή έχουν αλλάξει οι όροι. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κατέβηκαν αμέσως. Περάσαν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Επίσης, έχουμε δει παιδραστές. Σε παλιότερα βίντεο μιλάω για 2011-2012-2013 mm-hmm, που... Το Pizzagate έχει εξαφανιστεί τελείως. Έχουν αφήσει ένα γραφικό μόνο άνθρωπο που δεν ξέρω αν ήταν στα αλήθεια γραφικός, ο οποίος έκανε επίθεση σε μια πιτσαρία. Για να δείξει ότι ήταν ψυχασμένος, γι' αυτό τον αφήσανε. Ναι, αυτό το ότι το Pizzagate σκάνδαλο τελικά ήταν αυτό. Ένας τρελός, έτσι όπως μας το είπανε, ένας τρελός που όρμηξε μέσα σε μια πιτσαρία και άρχισε να βαράει αδιακρίτως. Και να πάμε σε ένα τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, από τη στιγμή που τελικά αποδείχτηκε ότι ο υπολογιστής του Biden, του YouTube Biden, όχι μόνο υπάρχει, αλλά περιέχει μέσα και καυτά ζητήματα. Απορώ γιατί το YouTube, που είναι πολύ συναισθηματικό και πολύ ευαίσθητο σε θέματα παραπληροφόρησης, δεν έχει αποκλείσει τα βίντεο εκείνων των καναλιών τότε το 20, όλων δηλαδή των καναλιών πριν Fox, το οποίο έλεγαν ότι είναι μια ιστορία συνωμοσίας και δεν ισχύει αυτό το πράγμα, άρα έκαναν παραπληροφόρηση. Άρα έπρεπε να κατέβουν τα βίντεο τους με βάση τον έλεγχο που κάνει το YouTube. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως ακόμα. Υπάρχει και το CBS, υπάρχει και το CNN, υπάρχει. Επίσης, ναι. Αν θες να πάμε και τώρα, όλα αυτά τα κανάλια λέγανε ότι στα σύνορα π.χ. με την Αμερική δεν υπάρχει, με το Μεξικό δεν υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό, και βλέπουμε συνέχεια βίντεο τα οποία είναι εξωφρενικά. Άρα είναι παραπληροφόρηση, γιατί δεν κατεβαίνουν. Ναι, και σύν αυτό, τόσες ΜΚΟ υπάρχουν. Έτσι, υπάρχει καμιά ΜΚΟ που να αγωνίζεται για την ελευθερία του λόγου? Βέβαια. Μόνο είναι αριστεροστροφή. Α, οκ. Okay. Χθες διάβασα μια δήλωση στο Twitter ενός ιστορικού μουσικού, του συγκροτήματος των Sex Pistols. Mm-hmm. Για όποιον δεν γνωρίζει τους Sex Pistols, ήταν ένα συγκρότημα εκεί πέρα τέλη αρχές 70 και όλη τη δεκαετία του 80, του οποίου ήταν και ιδεολογικό, ήταν punk, με διασυνδέσεις σε αυτό που λέμε θεωρητική αναρχία, όχι πρακτική αναρχία, θεωρητική αναρχία. Δηλαδή ζω την ζωή μου όπως θέλω να τη ζήσω, μακριά από νόμους και κανόνες, χωρίς να όμως να επηρεάζω και το διπλανό μου. Είναι όπως είναι και η θεωρία του κομμουνισμού, που είναι υπέροχη, αλλά στην πράξη είναι άστα να πάνε. Αυτοί προσπάθησαν όμως. Βέβαια, πώς γίνεται να προσπαθείς να απέχεις από όλα αυτά όταν κάνεις συναυλίες και βγάζεις κέρδη, που σημαίνει ότι συμμετέχεις στον καπιταλισμό? Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ενόχλησαν ποτέ κανέναν, δεν δημιούργησαν εξαιρεσίες μέσα από τα τραγούδια τους, απλά έβγαζαν την οργή των νέων. Όταν λοιπόν βλέπω έναν άνθρωπο να λέει, ο οποίος, επειδή ξέρεις, η αναρχία και η αριστερά είναι, δεν είναι το ίδιο, απλά είναι κοντά, είναι στον ίδιο χώρο. Ναι. Λέει, ποτέ μου λέει δεν πίστευα να φτάσω 70 χρονών και να δω δεξιούς να αγωνίζονται για τα δικαιώματα του λόγου και των ανθρώπων και να κουνάνε το μεσαίο δάχτυλο σε όσους προσπαθούν να επιβάλλουν, να τους περιορίσουν, mm-hmm, και από την άλλη να βλέπω αριστερούς να προσπαθούν διακαώς να περιορίσουν και να φημώσουν τον λόγο των ανθρώπων, μου λέει. Πραγματικά έχω μείνει άφωνος. Είναι αυτό που λέει, αδερφές και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια, έτσι. Τι να πω, να πω. Πάμε τώρα στα της επικαιρότητας που τρέχει και είναι καυτή. Ναι. Και όχι μόνο λόγω του καιρού, αλλά λόγω και των φωτιών, έτσι. Την περικυκλώνει την Αθήνα σιγά σιγά, έτσι. Ναι. Ό,τι έχει απομείνει.
την Αττική γενικά, γιατί ναι, είχαμε χθες στα νότια προάστια, νότια δεν είναι, ναι, 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 εκεί. Βάρη βουλιαγμένη, ναι. Σήμερα το πρωί είχαμε Ανατολική Αττική, Μεσόγεια. Να μην πάμε και προς Πάρνηθα σιγά σιγά να τελειώσει ο κύκλος. Έτσι κι αλλιώς δυτικά δεν έχει τίποτα. Έχουν καεί όλα προς Γάλλιο και τέτοια. Ναι, και οπότε... η Πάρνηθα κάτι κάνανε πέρσι, κάνανε καλή δουλειά. Εντάξει, κοίτα, ίσως το μόνο πράγμα που σώζει την Πάρνηθα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί όμως εθελοντές. Που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να ξεφύγει κάποιος και να μπορέσει να βάλει μια φωτιά. Και μη κάποιος ότι δεν βάζουν φωτιές. Χθες στη Μαλακάσα τον πιάσαν τελευταία στιγμή τον κάτοικο των Κιτ. Εκεί δίπλα που έχουν τα κίτ για τις μετανάστες, που ήταν έτοιμος όχι να ανάψει ένα τσιγάρο και να το πετάξει και τυχαία να αρπάξει μια φωτιά. Βέβαια αυτό οδηγήθηκε και υποδηγήθηκε. Πότε λες, αύριο ή μεθαύριο θα βγει? Από σήμερα. Μπορεί να έχει φύγει κιόλας. Πήγε, ναι. Το ή αυτό, ναι, χαρήκαμε για τη γνωριμία. Ναι. Γεια σου. Και υπάρχουν και εγγύηση, δηλαδή αν του μπήκε κάποια εγγύηση, μπορεί να πληρώθηκε από κάποια μικρή ώρα, να μην κάτσει μέσα ο άνθρωπος και έχει και ζέστη τώρα στο τμήμα της Ομόνοιας και πέρα και πού να του. Οι γραφικότητες που ακούστηκαν για τη φωτιά του Σαββάτου ήταν ότι από ένα που έγινε στο κάποιο πυλώνα εκεί πέρα σε κάποια μονάδα με τα σχηματιστή της ΔΕΗ, μετά ακούσαμε ότι πήγε και ένα πουλί και κάηκε εκεί πέρα και έγινε... Να σου πω, αυτό δεν το αποκλείω, γιατί μένοντας στο Βουτζά για πολλά χρόνια είχαμε τέτοια περιστατικά. Τι έπρεπε, αλλά όμως. Πρόσεξε, είχαμε και πουλιά που είχαν πάρει φωτιά πάνω στο σύρμα. Είχαμε και καλώδια τα οποία κομπούσαν σε πεύκο. Όμως τότε όταν θέλαμε να κάνουμε φασαρία μας λέγανε τώρα με τη ΔΕΗ τι ψάχνετε. Ένα περίεργο πράγμα. Τώρα που θέλουν να την αποδεκατήσουν τη ΔΕΗ, ρίχνουν τις ευθύνες τη ΔΕΗ. Ακριβώς, και αναφέρομαι και στο προχθεσινό άρθρο που λέει ότι καλούν τους ευωείς να πάνε να κάνουν μαζικές μηνύσεις στη ΔΕΗ. Πολλές συμπτώσεις, ρε παιδί μου, μαζεύονται. Πολλές. Γιατί το άλλο που έγινε ποινική δίωξη σε 107 αξιωματικούς της πυροσβεστικής. Μα όχι αυτό ποινική πάλι... δίωξη, κλίση για απολογία, ναι, μάλλον. Ναι, ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να έχουν ευθύνη και 107 αξιωματικοί. Τι θα γίνει μετά, θα αποκεφαλιστεί τελείως το σώμα? Ή θα προωθήσουμε άλλα παιδιά που είναι από κάτω, δικά μας? Ή αυτό, ή θέλουν με το προφανώς ψάχνουν τρόπους να σπρώξουν και αυτή την ευθύνη στο στρατό. Όπως είχαμε αναφέρει σε άρθρο μας πριν από λίγες μέρες. Έτσι, σε μια περίοδο που έχουν σχεδόν απογυμνώσει από ό,τι φαίνεται τα ελληνικά νησιά, με έναν Ερντογάν να έχει να δίνει ρέστα γενικά η κυβέρνησή του. Και... ίσως είναι εκείνη η φορά που λες ότι επειδή ακούμε τα ελληνοτουρκικά από μικρά παιδιά και δεν γίνεται τίποτα, ίσως είναι πιο κοντά από ποτέ. Όχι τόσο επειδή... Άσε με να ολοκληρώσω λίγο την εικόνα και μετά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Όχι, τον ανέφερε γι' αυτό. Ναι, όχι, απλά να πω ότι και μαζί με όλα αυτά είναι και η ειδηλιακή εικόνα. Απ' τη μια το ρώσικο που ήταν πέρσι το κατασβεστικό μιλάμε όπου έριχνε νερό, ήταν άκρος αποτελεσματικό, και απ' την άλλη η φετινή εικόνα με τον πυροσβέστη, με το ποτιστήρι. Πώς είναι. Αυτό με ξεπέρασε. Για πες τώρα για όχι, το τουρκικό. Μετά. Okay. Δεν κλείσαμε σε αυτό. Γιατί έχω να πω το εξής, ότι οι 107 αξιωματικοί τι θα πούνε. Δηλαδή, συμπτωματικά και οι 107 συνεννοηθήκαμε και πήραμε την απόφαση να μην κάνουμε την κατάσταση όπως συνηθίζαμε να την κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Από κάπου πήραμε εντολές από την 107. Το οποίο επιβεβαιώνεται και από το ντοκιμαντέρ που είδαμε από την Εύβοια, όπου οι κάτοικοι και εθελοντές αυτό ζητούσαν από την πυροσβεστική βοήθεια, και η πυροσβεστική έλεγε έχουμε εντολές απλά να εκενώσουμε και να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Υπήρχαν και πιο αιρεστικές φωνές. Εντάξει, σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν αιρεστικές και κολόπεδα. Sorry που μιλάω έτσι, αλλά σε όλα τα επάγγελμα υπάρχουν. Οι οποίοι ερανευόντουσαν και όλους τους κατοίκους. Αυτή είναι η γνωστή βασιλικότητα του βασιλέως. Ναι. Αυτοί τώρα άραγε κατηγορούνται. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτοί μάλλον θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους νυν αξιωματικούς, που οι οποίοι ελπίζω να μην συνταξιοδοτηθούν, εισαγωγικά. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα αναπληρωθούν.
Ναι. Όλο αυτό που γίνεται τώρα με όλες αυτές τους διορισμούς, τις πανεπιστημιακές αστυνομίες, κάτι συνωριοφυλάκες, κάτι ΕΠΟΠ, που ναι, μεν χρειάζονται, αλλά εντελώς στοιχεία πάντα γίνονται πολλές προκηρύξεις όταν πλησιάζει η περίοδος των εκλογών. Ουσιαστικά είναι προετοιμασία για τον κομματικό στρατό, ο οποίος ευελπιστεί η παράταξη αυτή να τον βοηθήσει έτσι ώστε να... Όχι να πάρει αυτοδυναμία, γιατί αν πάρει και αυτοδυναμία, εγώ θα σηκωθώ να φύγω από αυτή τη χώρα πραγματικά. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Πλέον δεν έχει νόημα να. Θα γίνουμε κάτι και Μπουτάν, το έχω πει. Μπουτανέζε, Μπουτάνας. Τώρα λοιπόν έχουμε και στη Λούτσα που βλέπουμε ότι πάλι είναι κοντά σε σπίτια. Και παράλληλα πάμε και στο ελληνοτουρκικό. Άλλες, εκεί είναι μεγαλύτερες φωτιές. Που ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με πραγματικά ζητήματα ή προβλήματα, απλά έχει να κάνει με τις προσπάθειες δύο ανθρώπων οι οποίοι πνίγονται και προσπαθούν να βρουν διέξοδο μέσω του εθνικισμού. Του κακού εθνικισμού, όχι του καλού εθνικισμού, έτσι. Ναι, το άσχημο είναι ότι υποθέτω αναφέρεσαι στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν, έτσι. Βέβαια. Ναι. Το άσχημο είναι ότι ακριβώς αυτό του στρέφει και αυτούς και τις κυβερνήσεις τους, ώστε να το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Και εμείς δεν θα απομένουμε αμέτωχοι. Γιατί ξέρεις, θεωρώ το ότι ακονίζουμε νύχια. Απλά όταν ακονίζεις τα νύχια δεν κάνει θόρυβο, θεωρώ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στην Τουρκία όμως είναι ότι η αντιπολίτευση, mm-hmm. η οποία θα μπορούσε να παίξει το χάρτη του. Τι λες ρε βλάκα, έχουμε ένα σωρό προβλήματα τώρα, θα πάσουμε να μας μπλέξει σε πολέμους. Δεν μας φτάνει που μπαίνουμε κάθε τόσο για λίγο στη Συρία και στο Ιράκ. Και τρώμε τα μούτρα μας. Γιατί γυρνάνε με καραβάνια οι νεκροί Τούρκοι στρατιώτες, δυστυχώς. Εμφανίζονται πιο πολεμοχαρείς και από τον ίδιο Ερντογάν. Ο Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι ο κεμαλικός της αντιπολίτευσης. Καλά, ο άλλος των Κρίζων Λύκων, ο οποίος είναι ο εθνικιστής της Τουρκίας. Θέλει, αν του έβρισκε τρόπο, θα έμπαινε τώρα μέσα στην Αθήνα με ένα γιαταγάνι. Λογικό δεν είναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ξέρουν. Γιατί εμείς ενημερωνόμαστε από τους Γερμανούς και από τους Αμερικάνους. Όταν οι Τούρκοι ξέρουν ότι ο στρατός μας είναι, πώς το λένε, αρχίζει και αποδυναμώνεται γιατί στέλνουν οπλισμό συνέχεια στην Ουκρανία, στην αναμπομπούλα δεν θα χαρεί ο λύκος. Και μην ξεχνάς ότι αν το σκεφτούμε και λογικά, η εισβολή, ας πούμε, της Ρωσίας στην Ουκρανία, mm-hmm. για τους λόγους που οι ίδιες έβαλε, ότι θέλουν να προασπίσει δικά της εδάφη τα οποία μένουν ρωσόφωνοι, δίνει και πάτημα στην Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο. Δεν θυμήθηκαν ξαφνικά μετά από 80 χρόνια ότι τα νησιά, τα 14 που διεκδικούν, είναι δικά τους. Λέγανε διάφορα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό το πράγμα το έχουν ξανακάνει. Που σημαίνει ότι η ρωσική εισβολή τους δίνει ένα πάτημα θεωρητικό. Ναι. Στο δικό του το μυαλό. Και πόσο μάλλον βλέποντας ότι και να το κάνουν. Μάλλον, αν το κάνουν, δεν θα βοηθήσει κανείς στην Ελλάδα. Εδώ η ίδια η Ελλάδα δεν βοηθάει. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δεν νομίζω ότι τώρα πια πατάνε στις πλάτες της Ρωσίας που λέγανε μέχρι τώρα ότι έχει τις πλάτες της Ρωσίας, γι' αυτό κάνει τσαμπουκά, ας πούμε, στην Ελλάδα. Θεωρώ το ότι έχει τις πλάτες του Μητσοτάκη. Γιατί όταν ο Μητσοτάκης ο ίδιος απογυμνώνει την άμυνά μας και την αποδυναμώνει, με συγχωρείς, δεν χρειάζεται να έχει πλάτες κανενός ο Τούρκος. Και επίσης όλα έχουν μια κοινή συνισταμένη η οποία λέγεται συνεκμετάλλευση. Όπως ρομαντικά και, όσο και ρομαντικά και αν τα βλέπουμε, εχθρότητες, εθνικισμοί και το ένα και το άλλο, η Ευρώπη ζητάει διεξόδους ενεργειακές και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο φιλέτο σε όλη την Ευρώπη από τις περιοχές εκείνες.
δεν σας το πάλι τσίριξα λίγο έτσι και ήρθα στα ίσια μου. Ναι. Εγώ είχα, ευτυχώς είχα βάλει τα ακουστικά και άκουγα μουσική. Απλά βλέπω κάτι χέρια να κινούνται πάνω κάτω. Είναι το στόμα να ανοιγοκλίνει. Ναι. Και να τρεις λίγο το κτίριο. Και κάτι κινήσεις με το μεσαίο δάχτυλο. Sorry που σε καρφώσα. Όχι, όχι, είναι κυρία, είναι κυρία. Έτσι. Είναι κυρία. Απλά τη συνόδευα εγώ με το μεσαίο δάχτυλο. Ή μπορεί να φανταζόσουν ότι αυτό θα ήθελα να κάνω. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, αυτά τα υπέροχα από τη μια. Απ' την άλλη, έχουμε τη Γερμανία να καθυστερεί να στείλει οπλισμό στην Ουκρανία. Για να μην ντροπιαστεί, όπως λένε, αυτό το αστείο το επιχείρημα. Για να μην ντροπιαστεί ή για να μην πάρει τα πάνω της και αρχίσει και παίρνει φαλάγγι τη Ρωσία. Όχι, με βάση πηγές αξιωματούχων του στρατού, όπως έγραψες και εσύ στο κείμενο που ανεβάσαμε, ότι δεν εμπιστεύεται το Ζελένσκι να του στείλει κατευθείαν όπλα. Τα στέλνει μέσω ημών, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τα χρεωνόμαστε εμείς και τα παίρνει η Ουκρανία. Ο Ζελένσκις. Αυτά είναι. Έτσι, γιατί φοβάται, λέει, άκουσαν ότι τα όπλα αυτά που θα στείλει, εφόσον λοιπόν καθαρίσει κάποια στιγμή ο Ζελένσκι τους Ρώσους από την Ουκρανία. Καλό, καλό. Λοιπόν, αφού λοιπόν στο θεωρητικό σενάριο που το κάνει αυτό και διώξει τους Ρώσους από την Ουκρανία, θα επιχειρήσει να εισβάλλει κιόλας με στη Ρωσία και δεν θέλει να στιγματιστεί η Γερμανία. Να συνδεθεί το όνομα της Γερμανίας με ακόμα μια εισβολή. Με την ήττα της Ρωσίας από τους Ουκρανούς. Αυτά, βέβαια. Έτσι, δηλαδή. Δεν υπάρχει και ένας καλός σεναριογράφος στις κυβερνήσεις εκεί πέρα, στα επιτελεία, να τουλάχιστον να βρουν ένα σενάριο το οποίο να είναι λίγο πιστικό. Αυτό σκεφτόμουν. Ότι είναι δύο οι ερωτήσεις που γεννώνται. Η μία είναι στα αλήθεια τόσο ηλίθιοι, και η δεύτερη είναι, μήπως θεωρούν εμάς τόσο ηλίθιους. Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο. Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι μας θεωρούν τόσο ηλίθιους και με πρόσθετο παράδειγμα το πείραμα του κορονοϊού. Δηλαδή, όταν ολόκληρος ο δυτικός κόσμος, και παραλαμβάνω και ο δυτικός κόσμος, για ακόμη μια φορά βγάζω το καπέλο και δίνω τα σέβη μου στους ανθρώπους που θεωρούν υποανάπτυκτους, Αφρικανούς και Ασιάτες, οι οποίοι, όχι όλους Ασιάτες, ακόμα. Δεν είναι ντροπή να πω ότι ακόμα και το Πακιστάν, ακόμα και το Μπαγκλαντές και η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ινδίας δεν εφάρμοσε αυτή την τρέλα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι. Mm-hmm. Όσο μπορούσαν να είναι ελεύθεροι, υπήρχαν και κάποιες πιέσεις, αλλά δεν θέλω να πω την φράση σκύψαν όλο, αλλά δεν το έκαναν. Ναι. Και νομίζω ότι η τρανή απόδειξη όλου αυτού είναι το γεγονός ότι δεν ψηφίστηκε η συνθήκη πανδημίας. Δεν πέρασε, για τώρα τουλάχιστον. Ναι, και σε ένα μεγάλο μερίδιο, όπως μας έλεγες και προχθές, αν καταφέρετε να ακούσετε την εκπομπή όσο την ακούσατε. Όσο την ακούσατε, έγινε τη στιγμή. Ναι, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ένα μεγάλο μερίδιο αυτής της επιτυχίας οφείλεται στις αφρικανικές χώρες, έτσι. Και 47. Με κοινή απόφαση, με την απόφαση την οποία τη διάβασε ο πρόεδρος της Πανεαφρικανικής Ένωσης, που αυτή τη στιγμή τυχάνει να είναι ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης, ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το πράγμα του να αποφασίζει ο ΠΟΗ κάθε τόσο και λίγο χωρίς να ρωτάει τις κυβερνήσεις αν κάτι είναι πανδημία ή αν κάτι δεν είναι πανδημία. Και μαζί με αυτούς είχαμε την Ινδονησία, τη Ρωσία, την Ινδία, το Αφγανιστάν, ας πούμε τους Ταλιμπάν. Έτσι. Πες μου ότι είχαμε και το Μητσοτάκι. Τη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία. Τη Βραζιλία και την Νότια Αφρική που είναι μαζί με τις υπόλοιπες χώρες. Ο Μητσοτάκης νομίζω έπεσε σε βαθιά θλίψη. Απλά τόσο ο ίδιος όσο και η κλόνη του, και όταν λέω κλόνη εννοώ τον Τριντό, τον Μπάιντεν, όλα αυτούς τους δικούς του κλόνους, την Αρντέν από τη Νέα Ζηλανδία, τον Μακρόν, όλοι αυτοί πιστεύω ότι επειδή η επόμενη τέτοιου είδους συνδιάσκεψη, η οποία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τη νέα συνθήκη πανδημίας, θα είναι το 24, όχι το 23, το 24, σημαίνει ότι έχουν 2 χρόνια μπροστά τους, και αυτό είναι το ανησυχητικό για μένα. Όχι, δεν ήθελα να ψηφιστεί η συνθήκη πανδημίας, αλλά με φοβίζει το γεγονός ότι μέχρι το 24, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, θα δούμε πράγματα και θαύματα. Θα δούμε πράγματα σε χώρες, στις χώρες αυτές οι οποίες δεν υπέκυψαν να γίνουν. Εξεγέρσεις ένα πράγμα. Στις υπόλοιπες χώρες οι οποίες ακολουθούν το δόγμα αυτό, να γίνονται πιο σφιχτά τα πράγματα. Μην ταξιδεύετε, μην πετάτε. Έχουμε τώρα το πρόβλημα με τις πτήσεις στην Ευρώπη. Μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει γίνει αναφορά, επειδή δεν το αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ πέρα.
Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. 18 ώρες να πετάξουν. Ναι, αυτοί επιθυμούν σε έναν άλλο κόσμο, έχουν ένα άλλο ποιοτικό επίπεδο. Θέλουν να έρθουν στα νότια, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, και να ξεσκάσουν. Έτσι. Να μην έρθουν, γιατί από ό,τι λένε οι κλόνοι, είπαμε, κλόουνς, τι είπαμε, της κυβερνήσεως, οι γιατροί και οι ειδικοί είπαν ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος όρθιος, θα έχουμε έξαρση του κορονοϊού. Οι Παυλάκηδες εννοείς. Και αυτός εισαγόμενος είναι. Έτσι, απλά ήρθε η διακοπή, γιατί νομίζω στην Αμερική μένει. Παρ' όλα αυτά, πήρε το ρίσκο. Έκανε και κάποια αυτοκριτική σε κάποιο σημείο της συνέντευξής του. Να υποθέσω ότι έφερε τον ιό στην τσέπη του, γι' αυτό το ξέρει τόσο σίγουρα ότι Ιούλιο-Αύγουστο θα γίνει χαμός. Ή μήπως. Θα ξεκινήσω εγώ τώρα, έτσι. Ναι, κάτσε να σε φτιάξω λίγο παραπάνω. Ή μήπως θέλουν Ιούλιο-Αύγουστο, επειδή θα έρθουν αυτοί για διακοπές, να μας μαντρώσουν εμάς μέσα για να έχουν δικές τους τις παραλίες και να περνάνε όμορφα. Νομίζω ότι δεν θα ισχύσει τίποτα από όλα αυτά. Και ξέρεις γιατί, μόνο, καθαρά και μόνο για οικονομικούς λόγους. Γιατί αν δεν πάρει τα λεφτά από τους φόρους που είναι να τους πάρει τώρα μέσω ένφια και φορολογικών δηλώσεων και τον τουρισμό, δεν έχει σάλιο. Εκτός αν μπει στη διαδικασία να ξοδεύει τα 37 δις, το μαξιλαράκι που έχει στην άκρη, το οποίο πληροφορίες λένε ότι δεν είναι πλέον 37 δις, αλλά έχει μείνει 30, απλά δεν μπορεί να πάρει και περισσότερα χρήματα από εκεί πέρα. Θα το έκανε. Έτσι, γιατί ελέγχεται ακόμα απ' έξω. Τον ελέγχουν. Δεν είναι ότι. Εντάξει, είναι γλύφτης, είναι γλιώδης, είναι υποτακτικός, αλλά δεν σημαίνει ότι τον γλύφτη πάντα τον συμπαθούν. Τον έχουν λίγο χλαπάτσα. Έτσι. Ναι, εκμεταλλευόμαστε αυτά που μας δίνεις, αλλά επειδή είσαι γλιώδης, σε κατάμε και λίγο σε απόσταση. Ναι. Οπότε πρέπει να μαζέψουν λεφτά. Γιατί άμα δεν μαζέψουν λεφτά, τότε θα πέσει. Ξέρω από πού θα μαζέψουν λεφτά. Από πού? Θα βάλει το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία να δώσουν τα χρέη τους πίσω. Καλό. Μάλιστα, καλό. Καλό. Με χαλάρωσε τώρα κάπως. Και αφού είπαμε έτσι κάτι για να ευθυμίσουμε, για πάμε πάλι στις μεγάλες αναμονές που έχουν μέχρι και 24 ώρες μέχρι να μεταβούν στον προορισμό τους οι άνθρωποι, μέχρι να ξεκινήσουν οι πτήσεις. Ναι. Ένα φαινόμενο που είχε ξεκινήσει πριν από μία ή δύο εβδομάδες από την Ολλανδία. Τώρα έχει επεκταθεί σε Γερμανία και Βρετανία. Μάλιστα. Σαν τον κορονοϊό και αυτό ένα πράγμα εξαπλώνεται. Μπορεί και να έχει κάποια σύνδεση. Για πες. Ουσιαστικά ο λόγος που λένε οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ότι συμβαίνει αυτό, ανάμεσα σε αυτές και η Fraport. Η Fraport, η κυρία κάτοχος 14 αεροδρομίων στην Ελλάδα, τα οποία τα αγόρασε παίρνοντας δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, δηλαδή από δικά μας λεφτά. Και εκδοτικό. Η οποία είχε αξίωση, ενώ υποτίθεται ότι τα πήρε για να τα ανακαινήσει, να τα εκμοντερνήσει και να υποτίθεται τα λεφτά που θα έριχνε να τα εισπράξει εκμεταλλευόμενη το αεροδρόμιο. Έτσι είναι οι επενδύσεις. Έτσι πρέπει να κάνει. Αλλά ζήτησε λεφτά επειδή ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ναι. Να τα φτιάξουμε εμείς και μετά να τα πάρει. Έτσι. Ναι. Τι, τσάμπα, θα δουλεύει. Πριν ουρλιάξω λοιπόν, γιατί ξέρεις, μου έρχονται μνήμες από τα παλιά και να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα. Να μην ξεχνιόμαστε, Αλέκο. Η κύρια δικαιολογία που λένε οι αεροπορικές εταιρείες για ποιο λόγο σημαίνει αυτό, όλες αυτές οι καθυστερήσεις, είναι ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Γιατί δεν υπάρχουν εργαζόμενοι? Γιατί η απάντηση που δίνει πάνω σε αυτό είναι ότι πάρα πολλοί παραιτήθηκαν μέσω του κορονοϊού επειδή δεν υπήρχαν αεροπορικές πτήσεις μεγάλες, δεν υπήρχε δουλειά, οπότε έπρεπε να πάνε να βρουν κάποια άλλη δουλειά. Και ρωτώ εγώ. Ναι. Αφού ξεθύμανε το θέμα με τον κορονοϊό ουσιαστικά από το Φλεβάρι και μετά. Ξέραν ότι φέτος το καλοκαίρι θα ήταν κατά 95% ίδιο με το καλοκαίρι του 19, το τελευταίο ελεύθερο καλοκαίρι. Και θέλω να μας πούνε ότι οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν 20 χρόνια μπροστά, δεν μπήκαν στη διαδικασία να βρουν υπαλλήλους. Συν το ότι, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξαν γενναίες χρηματοδοτήσεις λόγω κορονοϊού. Αιτζίαν.
Αυτό λέω, το ότι υπήρξαν λόγω κορονοϊού. Οι τράπεζες δεν ξέρω αν πήραν και αυτές κάποια επιδότηση, αλλά οι αεροπορικές πήρανε αδρά. 120 πήρε η Αιτζία. Ναι. Που σημαίνει ότι πώς δικαιολογούν ότι διώξανε κόσμο. Έλλειψη προσωπικού. Δεν λένε ότι διώξανε. Λένε ότι παρατήθηκε ο κόσμος επειδή δεν μπορούσε. Ωραία, παρατήθηκε, δεν μπορούσε να τον ξαναπάρει πίσω. Από το Φλεβάρι έχει ξεθυμάνει η κατάσταση. Έχει Φλεβάρι, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, 4 μήνες, 5 πάνω τώρα που θα μπορούσε να καλύψει τα κενά αυτά. Κολοσσός σε διάολο. Μήπως ειδικά στο θέμα των υπτάμενων και των ελέγχων να υπάρχουν άλλα προβλήματα πιο σοβαρά υγειονομικής φύσεως. Αυτό, να θυμίσω ότι η Air France είχε θρηνήσει αρκετούς κυβερνήτες αεροσκαφών λόγω του ότι είχαν εμβολιαστεί και επειδή σε όσους ξέρουν έχουν κάποια ιδέα από πτήσεις, ξέρουν ότι το κυκλοφορικό σύστημα καταπονείται απίστευτα. Ειδικά εκεί πάνω. Εδώ μια απλή πτήση κάνει, σαν απλός επιβάτης. Και θέλεις 2 εβδομάδες για να συνέλθει ο οργανισμός. Πόσο μάλλον να κάνεις καθημερινές πτήσεις. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι μπορεί να συνδυαστεί με τα ενεργειακά. Υπό ποια έννοια. Αν γυρίσει κάποιος και μου πει ότι δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο περιορισμού των κινήσεων των ανθρώπων, mm-hmm. κλειστείτε σπίτια σας, περιορίστε τα πάντα και τα σχετικά, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό ακόμα, αλλά θα τον έλεγα γελίο. Γιατί όταν σου προτάσουν σαν λύσεις, περιόρισε τα αεροπορικά σου ταξίδια. Μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Μην κάνεις το ένα. Μείνε σπίτι. Πήγαινε με τα πόδια. Ναι, θα πάω. Εννοείται θα πάω και με τα πόδια κάπου, αλλά όχι πάντα. Γιατί στον κόσμο που εσύ δημιουργήσες, έτσι, στον κόσμο τον οποίο είναι γρήγορος εξαιτίας σου, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη. Και μάλλον, πόσο μάλλον τόσο βία. Το κάνει με τρόπο βρεσή, σιγά σιγά σου λέει. Ακριβένω τη βενζίνη σε πρώτη φάση να μην μπορείς να κινηθείς με το αυτοκίνητο. Τώρα σου δημιουργώ και συμφόρεση στο αεροδρόμιο. Σε λίγο στο τρένο θα μας βάζουν να σέρνουμε τα βαγόνια, έτσι. Ναι, ναι. Ή ξέρω εγώ, 100 άλογα μπροστά να τραβάνε το τρένο. Ας πάρω το άλογο κατευθείαν, άμα είναι. Ξέρεις πόσα χρόνια το έχω που το λέω. Να αφήσω το αυτοκίνητο και να πάρω άλογο. Θα σου δημιουργούσε ένα πρόβλημα πάλι αμέσως. Γιατί άμα το κάναμε ομαδικά αυτό, θα βρίσκαμε ένα αφορμή με την τροφή των αλόγων, είναι υπερβολική, καταστρέφει το περιβάλλον και άλλες τέτοιες χαζομάρες που λένε. Και τέλη κυκλοφορίας. Αλόγου, ναι. Κανονικά, εγώ το πιστεύω θα το κάνουν. Άμα υπήρχε μια ομαδική προσφυγή προς τον τρόπο ζωής αυτών. Ναι. Τι να πω. Βέβαια, αυτοί πετάνε κανονικά έτσι. Δεν έχουν τα ιδιωτικά τους και δεν έχουν θέμα ούτε ταλαιπωρίας ούτε. Αφού νοιάζονται για το καλό μας, ρε εσύ, γι' αυτό τρέχουνε πέρα δόθε. Δεν έχουν χρόνο. Άμα είχαν χρόνο να σώσουν τον πλανήτη, απλά τελειώνει ο χρόνος. TikTok, TikTok. Και επειδή θέλουν να μας σώσουν, πρέπει να κάνουν αυτά τα γρήγορα ταξίδια. Mm. Που επαναλαμβάνω, μια πτήση, όχι δύο, μια πτήση, ας πούμε, Λος Άντζελες, Παρίσι. Έτσι. Είναι, αφήνει ένα αποτύπωμα άνθρακα τέλος πάντων αυτό που λένε. Το μισό από αυτό που ένα σπίτι με μια τετραμελή οικογένεια μαζί με τα αυτοκίνητα και όλα αυτά αφήνει όλο τον χρόνο. Μια πτήση τέτοια, έτσι. Μια πτήση. Πάμε και σε ένα άλλο πάλι παράξενα στενάχωρο και παράξενο και στενάχωρο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκτονιών, ο αριθμός των ανθρωποκτονιών. Δεν μπορούμε να τα χρεώνουμε. Είναι τώρα κάτι μήνες που έχει ηρεμήσει λίγο το θέμα. Είναι 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η υποτιθέμενη πανδημία. Δεν μπορεί, αντί να καταλαγιάζει, γιατί εντάξει, τον πρώτο καιρό όντως δεκτό η κλεισούρα, εντάσεις κλπ. Άντε να το καταλάβουμε ότι αυτό οδήγησε και σε ανθρώπους να πηδάνε από τα μπαλκόνια και σε ανθρώπους να στρέφονται ο ένας εχθρικά έναντι του άλλου. Το θέμα είναι ότι τώρα,
τώρα που μιλάμε. Καταρχήν έχουμε καλοκαίρι, που υποτίθεται ότι το καλοκαίρι φτιάχνει διάθεση, η κατάθλιψη κάπως καταλαγιάζει, η επιθετικότητα επίσης θεωρητικά κάπως καταλαγιάζει. Τι έχει γίνει και υπάρχει τέτοια έξαρση, τέτοια έξαρση? Μπορείς να συνδυάσεις πολλά, μπορείς να συνδυάσεις διάφορα μυστήρια υγειονομικά φαινόμενα, τα οποία μπορεί να χτυπάνε στο κεφάλι και όλες και να... ή στο νευρικό σύστημα. Ακριβώς. Mm-hmm. Άλλοι θα πούν τη ζέστη. Αλλά νομίζω ότι και πριν τη ζέστη είχαμε ένα σωρό τέτοια περιστατικά. Μα με τη ζέστη βαριέσαι να πας από εδώ εκεί. Θα πας να κάνεις ολόκληρη μανούρα. Ξέρεις, όταν σου κάνει το κλικ όμως... Ναι. Πολλοί πέφτουν από ατυχήματα κατά λάθος στα μπαλκόνια, από ζαλάδες, άλλοι αυτοκτονούν. Α, σήμερα π.χ. ένας πέταγε πέτρες μέσα στο δικαστήριο. Ναι, αυτό πάλι. Ο άλλος δαγκωματιές, ο άλλος σκότωσε τον αδερφό του επειδή το έκανε τον μάγκα. Πάντα υπήρχαν τέτοια, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει παραγίνει το κακό. Ναι, υπάρχει ακόμα το σημάδι του εγκλισμού. Mm-hmm. Αλλά αυτό μπορεί να συνδυάζεται, όπως είπαμε, με υγειονομικούς λόγους. Mm-hmm. Μπορεί να συνδυάζεται επίσης με την πίεση που νιώθει ο κόσμος. Δηλαδή, okay, βγήκα από την καραντίνα, τώρα τι κάνω, ποια είναι η ζωή μου, να πιέζομαι να δουλεύω τόσες ώρες, να μην μου φτάνουν τα λεφτά, να μου έρχεται μια ρήτρα προσαρμογής, να έχω τα ενδοοικογενειακά μου. Έτσι, γιατί ο όρος και η γένεια της οικογένειας έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχει υπομονή σε τίποτα. Ναι. Σήμερα, για παράδειγμα, μου έλεγε μια φίλη μου η οποία ταξίδευε, mm-hmm. πήγε στο κτέλ και άρχισαν να τσακώνονται για τις θέσεις. Το δικό μου λέει 4, λέει ο άλλος, αφού υπάρχει άδεια θέση, άσαμε να κάτσω εδώ πέρα. Κάτσε δίπλα, δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο τυπικοί, υπάρχουν θέσεις. Και όχι, σήκω και θα κάτσω εκεί που πλήρωσα να κάτσω. Στο κτέλ. Ναι, και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν με... Και πετάγεται η ίδια και λέει, παιδιά, έλος δηλαδή, έχουμε τόσα προβλήματα και... βασικά, πήγε να παρέμβει. Ναι. Τι θες και πετάγεις εσύ και τι θες και εσύ και ξεκίνησαν επίθεση και οι δύο. Και ουσιαστικά η κοπέλα κατάλαβε ότι... Για ποια σωτηρία μιλάμε, για ποια αλλαγή. Στο κτέλ γίναν όλα. Ναι, 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 μέσα στο λεωφορείο. Δεν έγιναν, ας πούμε, για την πρώτη θέση ενός αεροπλάνου. Όχι, μέσα στο κτέλ. Στο κτέλ. Ναι, μηχανές θέσεις. Ναι. Ο άλλος πάλι μαχαιρώνεται για θέσεις πάρκινγκ. Πακιστανοί κυκλοφορούν με χατζάρες στην Πατησίων, ακονίζουν μαχαίρια, οργανώνονται συμμορίες. Ναι. Και εμάς εδώ ακόμα δεν τολμάνε να βγάλουν τη μασκούλα από το μετρό, έτσι. Όπου βλέπεις να έρχονται ορδές. Οι τουρίστες, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Εδώ μπαίνει στο λεωφορείο, στο αστικό και σου κάνει άλλη μάσκα, μάσκα. Και λέω, ναι. Εγώ, αν τη βάλω, θα πέσω τάβλα, θα με πληρώσει μετά. Σηκώνω τη μασκούλα μέχρι λίγο πιο πάνω και σταματάει. Ναι. Και έχω να σημειώσω και κάτι άλλο το οποίο έχω παρατηρήσει στο μετρό τις τελευταίες μέρες. Στα τρένα... Έχουν πάρα πολύ πολύ χαμηλά τη θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να ξεπαγιάζεις. Στις αποβάθρες δεν λειτουργεί καλά ο εξαερισμός, μέχρι που δεν λειτουργεί καθόλου. Δηλαδή, προχθές που ήμουνα στο μοναστηράκι, εκτός το ότι εκεί μέσα, όχι ο τάφος του Ινδού, ένιωθες ασφυξία γιατί είναι αρκετά κάτω, δεν έχει φαρδιές σκάλες, που κι αυτό είναι ένα θέμα... Για μένα να μην συμβεί κάτι. Δεν υπήρχε καθόλου εξαερισμός. Και όταν έμπαινες μέσα στο μετρό, έμπαινες σε ψυγείο. Μετά άμα βγεις κρυωμένος από εκεί, τι θα γίνει? Θα σου πούνε ότι ήταν ο κορονοϊός? Έχουν τόσο χαμηλά γιατί σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να σκάσεις. Έχουμε θερμοκρασία πολύ υψηλή, οπότε βάλε τη μασκούλα. Δηλαδή χαμηλή, οπότε βάλε τη μασκούλα σου. Μέσα στο τρένο. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στο βαγόνι. Στην αποβάθρα. Εκεί σου λένε διαφορετικά. Μπαίνει αέρας. Από πού? Μπαίνει αέρας. Έχουν σύστημα εξαερισμού. Είναι λίγο δεδαλώδες και χάνεται κάποιος, αλλά εντάξει. Είμαι πολύ χαζή τελικά, μου φαίνεται. Όλοι μας είμαστε. Όχι εμείς. Ευτυχώς που έχουμε έξυπνο πρωθυπουργό. Βέβαια, να σου πω κάτι. Φεύγεις από το μετρό. Λες, πάει στο διάλογο και πέρα μια δική περίπτωση κλειστού χώρου τέλος πάντων.
μόνοι τους ακόμα στα αυτοκίνητα. Ξέρεις, εκεί πέρα πραγματικά εύχομαι και ελπίζω, παιδί μου, να απαγορεύσει την κατανάλωση air conditioning στο αυτοκίνητο για λόγους οικονομίας. Μα δεν το είχαν πει ότι μην χρησιμοποιείτε τα air conditioning γιατί μπορεί να βγει ο κορονοϊός από εκεί? Λοιπόν, τόσοι λοιπόν τυπολάτρες είναι ικανοί να μπουν στη διαδικασία να πνιγούν, ρε παιδί μου, μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, από το να ρισκάρουν το υγειονομικό του στάτους ή τις εντολές του μεγάλου κυβερνήτη. Ναι. Όχι, εγώ είμαι τυπικός, πάω με τον νόμο, by the book. Αυτό που λέγανε καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, δεν τους λέει κάτι. Έβλεπα μια εικόνα προχθές από την ελεύθερη πλέον Σαγκάη. Mm-hmm. Μα Θεός να την κάνει. Μιλούνια, ναι, με το κινητό στο χέρι, ναι, να παρακαλώ να σκαναριστούν για να αποδείξουν ότι είναι υγιείς. Ήτανε, πώς είναι το γκισέρε, παιδί μου, των ταμείων που δίνει, ναι, τα ναι, κατάλαβα, ναι. Ξέρεις, να κολλάνε μούρες πάνω στο γυαλί από το συναισθησμό, ξέρεις, ναι, πώς είναι, ναι, ναι, σε, ναι, τα συγγραφικότητες, ναι, 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 ναι. Τσιρίδες και χέρια, έβλεπες χέρι, ένα σηκωμένο και το κινητό με το barcode μπροστά. Ναι. Έτσι. Και κάποιο να μεταφράζει από κάτι να λέει: ελέξτε μένα, ελέξτε μένα. Σας παρακαλώ, εγώ ήμουν πρώτη. Ελέξτε με, είμαι καλά, είμαι καλά, ελέξτε με. Ναι. Νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ. Όχι. Έτσι. Δεν το νομίζω. Αυτός είναι ο κόσμος. Και σκηνοθετημένο να είναι αυτό. Επειδή στο προφίλ μου στο Facebook ανέβασα ένα βίντεο, mm-hmm, που έδειχνε αστροναύτες με τις στολές να συνοδεύουν μια γυναίκα η οποία μάλλον θρυνούσε το χαμό ενός συγγενή της από τον κορονοϊό. Και ήταν, ξέρεις, ο καμεραμάνο, ο ηχολήπτης, ο άλλος να κάνει τσιγαράκι, μασκούλα λίγο πιο κάτω από το πηγούνι και έδειχνε κανονικά πώς σκηνοθετείται όλο αυτό. Σκηνοθετείται, δεν σκηνοθετείται, η ζωή στην Κίνα είναι έτσι. Είναι έλεγχος παντού, 24 ώρες, 24 ώρες, και επεκτείνεται και σε εμάς. Γι' αυτό άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ένας από τους 4 καλεσμένους στη Λέσχη Μπίντερμπεργκ που είναι τώρα σε εξέλιξη, μέχρι αύριο, ξεκίνησε στις 3 του μήνα. Ένας από τους 4 Έλληνες καλεσμένους στην Λέσχη Μπίλντεμπεργκ είναι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Βρε καλώ τα μάτια μας τα δυο. Και απλά για να ξέρει ο κόσμος, οι άλλοι δύο είναι επιχειρηματίες. Έχουμε γράψει ένα σχετικό κείμενο. Και ο τέταρτος είναι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρε καλώ τα μάτια μας τα δυο. Είναι σύμπτωση που πέσανε τα δύο συνέδρια, το ένα καπάκι απ' τ' άλλο, το ένα του Νταβός και καπάκι Λέσχη Μπίλντεμπεργκ? Κοίτα, συνήθως τα προηγούμενα νορμάλ χρόνια, mm-hmm, προ κοροδοϊού, γινόταν μέσα στο καλοκαίρι. Απλά δεν έπεφε το ένα πάνω στο άλλο. Επειδή πέρασαν δύο χρόνια χωρίς να έχουν φυσική επαφή, μάλλον. Καλά, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουν έτσι φυσική επαφή, επειδή θα μιλάνε τα ολογράμματα, όπως είπε και ο πρόεδρος της Νόκια. Για μας, για αυτούς όχι. Αυτοί θα κινούνται ελεύθερα, όπως κινόντουσαν μέχρι σήμερα. Κινούνταν. Επειδή θέλουν να το παίξουν και αυτοί φοβισμένοι και τυπικοί, τα προηγούμενα δύο χρόνια, κάνουν τις συνεδριάσεις μέσω τηλεβλακίας, τηλεδιάσκεψης τέλος πάντων. Ναι. Τουλάχιστον για τον Νταβός, γιατί για την Λέσχη Μπίλντεμπεργκ δεν ξέρουμε τίποτα. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ Μπίλντεμπεργκ και Νταβός. Ο Νταβός έχει δημοσιογράφους δικούς τους, με ειδικές προσκλήσεις. Πάντως είναι εκεί πέρα και βλέπεις τι λένε. Στον Μπίλντεμπεργκ απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιογραφική κάλυψη. Μα εμένα με τρομάζει το ότι μέχρι τώρα φοβόντουσαν και κρύβανε ότι υπάρχει Λέσχη Μπίλντεμπεργκ.
Δηλαδή δεν το έβλεπες, δεν μας το πετάγανε φορά παρτίδα και ακόμα, ότι κάνανε και συγκεντρώσεις. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει. Επίσημα. Πώς να το πω τώρα, τεράστια κάλυψη από τα μεγάλα δίκτυα. Απορώ κιόλας αν έχει παιχτεί σε κάποιο ελληνικό κανάλι κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά τουλάχιστον γίνεται γνωστό. Ενώ μέχρι πρότινος δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν και πού συνεδριάζουν και πότε κλπ. Μέχρι να εμφανιστεί το ίντερνετ, φαντάσου, μέχρι να καθιερωθεί το ίντερνετ από το 2000 και μετά. Ήταν ιστορία συνωμοσίας γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Γι' αυτό το αναφέρω, έτσι. Ναι. Απλά επειδή κάποιοι άνθρωποι, ελεύθεροι κυρίως δημοσιογράφοι, κάνανε τα ρεπορτάζ αυτά που κάνανε. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα παρευρέθησαν σε μια. Μάλλον παράνομα κατάφεραν να πλησιάσουν κοντά σε μια από αυτές τις συνεδριάσεις που είχε γίνει λίγο πάνω από το Σαν Φραντζίσκο. Κατέγραψαν και πράγματα τα οποία ήταν. Πώς θα τα χαρακτηρίσω. Το λιγότερο φρικιαστικά. Απλά τότε, επειδή αυτή η καταγραφή έγινε το 1992, καταλαβαίνετε ότι ήταν η περίοδος των συνωμοσιολόγων και ότι ήταν φτιαχτά βίντεο και βλακίες. Και από τότε, επειδή γινόταν σε ανοιχτό χώρο οι συνεδριάσεις, δηλαδή είχαν και τα πάρκα τους δίπλα και τις πισίνες τους και τις κατακόμβες τους και όλα αυτά, αποφάσισαν να γίνονται σε κλειστό κτίριο, σε ξενοδοχείο δηλαδή φάση. Έτσι ώστε να είναι και πιο περιορισμένα τα πράγματα, να υπάρχει και έλεγχος. Είναι πιο εύκολο να ελέγξεις κάποιον σε ένα κλειστό χώρο παρά σε μια τεράστια έκταση. Τώρα, τι λένε, τι κάνουν. Εγώ να θυμίσω ότι το 19, εκείνη η οποία ήταν παρούσα, μια από τις τέσσερις ελληνικές παρουσίες τότε, ήταν η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία παρά τα τεράστια σφάλματα που έχει κάνει και ουσιαστικά είναι πόσα την πολιτική της. Δηλαδή είναι ένα ξυλάκουρο της πολιτικής για μένα. Και στον τρόπο που τα λέει και στον τρόπο που τα κάνει. Παρ' όλα αυτά, αν ζούσαμε σε ένα, ας πούμε, σε ένα πολιτικό σκηνικό του 90 ή του 80, έτσι, θα είχε φύγει σε μισό χρόνο. Θα είχε γίνει ένα σχηματισμό και θα είχε φύγει. Ναι. Τώρα όμως βλέπουμε ότι κρατάει και όχι μόνο κρατάει, προωθεί. Κόβει θέσει από πανεπιστήμια, περνάει από πανεπιστήμια και αστυνομίες, καταργεί φοιτητικές εκλογές που για κάποιους είναι καλό, αλλά άλλο καταργώ. Και άλλο κάνω προσωποπαγίες εκλογές, έτσι. Γιατί ουσιαστικά το Νταραβέρι δεν γίνεται μέσω παρατάξεων πλοίων, θα γίνει φουλεμ... σε προσωπικό επίπεδο. Ακριβώς. Και όμως είναι ακόμα εκεί. Και για να μην πάμε και στους σκανδαλώδες, που δεν οφείλεται στους υγειονομικούς παράγοντες, να κάθονται τώρα τα παιδάκια μέσα στο λιοπύρι να δίνουν εξετάσεις με μάσκες. Εντάξει. Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της φωτιάς που πήγε να μπει κοντά στη Μαλακάσα και συγκεκριμένα σε λίμνη Μπελέτσι. Σας είπαμε πριν ότι για να δείτε πώς ξεφτύλα υπάρχει εκεί έξω. Ο τύπος που πήγε να βάλει τη φωτιά ήταν στο ΚΙΤ. Ναι. Άρα ήταν μετανάστης. Πώς τον παρουσιάζουν όμως. Επειδή είναι αφρικανικής καταγωγής, ναι. Τον παρουσιάζουν σαν Βρετανό πολίτη. Επειδή έμενε στο Λονδίνο. Ναι. Αλλά ξαφνικά βρέθηκε στην Αθήνα, σαν μετανάστης. Δηλαδή τώρα φαντάσου λίγο σκηνικό. Είσαι. Βρετανός υπηκός. Κάτσε τώρα, μπήκος, γιατί μπήκος, είναι σουρεάλ. Ναι. Καταρχήν το Μαρόκο έχει Βρετανούς υπηκόους. Έχει αποικίες στο Μαρόκο η Μεγάλη Βρετανία. Πήγαν ρε παιδί μου. Εντάξει, δεύτερης γενιάς, πώς ξέρω εγώ. Άντε εντάξει. Ναι. Έχει βρετανική υπηκότητα. Και αντί να βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία ή να βρίσκεται στην Ελλάδα με το διαβατήριό του ως Βρετανός υπηκόος. Βρίσκεται σε ΚΙΤ ως λαθρομετανάστης. Ως παράτυπος. Τι πίνουμε. Εντάξει, δηλαδή είναι αυτό που σου είπα πριν. Θες να πουλήσεις κάτι, φτιάξε και ένα πιστευτό σενάριο εργαμότο. Εν τω μεταξύ να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το είδα χθες το βράδυ αργά, σε ένα βιντεάκι, σε κάποια παραλία, νομίζω κάπου στην Εύβοια, ξεβράστηκαν εικόνες. Που σημαίνει ότι ή έχουν κάνει πλάτσικο σε εκκλησίες και έχουν πετάξει τις εικόνες στη θάλασσα. Το πιο πιθανό. Γιατί δεν ήταν αξίας και λοιπά, προφανώς ήταν από κάποιες εκκλησίες. Να βούλιαξε πλοίο που να μετέφερε εικόνες, θα το μαθαίναμε. Ή πλοιάριο, κάτι τέλος πάντων, θα το μαθαίναμε. Μόνο εικόνες θα μετέφερε. Λέμε τώρα, ναι. Πολλά περίεργα συμβαίνουν.
Κατά τα άλλα, είναι όλοι οι αδέρφια και φίλοι. Κατά τα άλλα, Ιούλιο-Αύγουστο προσέχτε. Ναι, ναι, γιατί θα έχει είναι έξαρση ο κορονοϊός. Πώς την είπαμε, όμικρον K2-25. Σαν ένα πλανητικό σύστημα μου μοιάζει. Έτσι λέγεται. Παυλάκης. Όμικρον K2-25. Κάτι τέτοιο. Είναι 2-4-24, πώς την είπε, και ότι θα έχει το προαίσθημα, μάλλον το τέτοιο, ότι ξέρει από τώρα ο άνθρωπος ότι θα είναι πιο επικίνδυνη. Και ότι θα έχουμε έξαρση Ιούλιο-Αύγουστο. Και επειδή δεν φυλαγόμαστε και είμαστε πλακό ο ένας πάνω στον άλλον, θα. Ναι. Τέτοιο, ναι. Έπιασα και τον εαυτό μου, συνέλαβα και τον εαυτό μου να μην τηρώ κάποια μέτρα τώρα που ήρθα στην Αθήνα. Ναι, μανούλα μου, καλοκαίρι είναι. Θα παρασυρθείς θες δεν θες. Από τον τρόπο ζωής της Ελλάδας. Αυτό που εσύ και ο Μίσο προσπαθείτε διακαώς δύο χρόνια να τον διαλύσετε. Ναι, θέλουν να τον διαλύσουν. Ναι. Εμάς θέλουν να διαλύσουν για να τον απολαμβάνουν μόνοι τους με την ησυχία τους, χωρίς να έχουν τον τεμπέλη τον Έλληνα που πάει στην καφετέρια και πάει στην παραλία. Κατάλαβες, δηλαδή να έχουμε ενοχικό σύνδρομο, να έχουμε φοβικό σύνδρομο, να καθόμαστε εμείς στο σπίτι μας για να γλεντάνε αυτοί VIP τη χώρα μας. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Και μια που το συζητάμε, μια και μας έρχονται οι ειδήσεις και οι ενημερώσεις, έτσι, ναι. Και οι ειδοποιήσεις ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι διαμήνυσαν πριν από λίγη ώρα ότι επειδή η κλιματισμή στα δημόσια κτίρια θα περιορίζεται η λειτουργία τους. Λόγω ανάπτυξης, πράσινης ανάπτυξης, έτσι, mm-hmm. Και λόγω προβληματικής ΔΕΗ. Ας μην γελιόμαστε, εξαιτίας της Ρωσίας, γιατί η Ρωσία φταίει για όλα. Έτσι. Που έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα το ενεργειακό, mm-hmm. Όχι και οι Ρώσοι που βάλαμε οι Ευρωπαίοι, η Ρωσία. Η Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, αποφάσισαν λοιπόν οι δικαστικοί πάλι ότι δεν θα προσέρχονται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου και δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός στο κτίριο, κλιματισμός μάλλον. Λογικό μου ακούγεται. Πες μου ότι θα είναι μία από τις αιτιολογίες, από τις δικαιολογίες, από τις φτηνές δικαιολογίες για να μην προχωρήσει και του Αντωνιάδη υπόθεση. Ναι, αυτό πήγα να πω. Αναβολές δίκαιων. Δικών, για πλάκα. Για πλάκα όμως. Πόσο φτηνή είναι, ρε παιδί μου, τελικά. Όλοι τους, πόσο φτηνή είναι. Και μην ξεχνάμε, πέρα από την υπόθεση του κ. Αντωνιάδη που θα έχουμε νεότερα, mm-hmm. Υπάρχουν και ένα σωρό σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να εκτυλιχθούν, να ξεδιαλυθούν τέλος πάντων, μέχρι τις 31 Ιουλίου. Γιατί μετά πάπαλα, για ένα μήνα. Ναι. Μετά από Σεπτέμβριο πάλι. Μετά θα έχουμε πάλι πανδημία. Δεν έκατσε ο πυθικό ιός, θα βρούμε κάτι άλλο μετά. Ναι. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν συσσωρευτεί σε αυτά τα δύο χρόνια που ήταν κλειστά τα πάντα. Δεν ήταν δύο χρόνια, αλλά πάντως ένα χρόνο τουλάχιστον ήταν η δικαιοσύνη κλειστά. Έχουν συσσωρευτεί και δίκες από παλιά. Να υποθέσω ότι αυτό δεν έχει να κάνει κάτι με την υπόθεση Νοβάρτης. Όχι, έτσι. Όχι. Εντάξει. Όχι, αποκλείται. Αποκλείται. Το διαβεβαίωσε ο κ. Σλοβέλης, ο οποίος δεν ξέρει πώς βρέθηκε το όνομά του εκεί μέσα. Μάλλον ποιος το διέγραψε. Το ερώτημα όμως δεν είναι ποιος το διέγραψε. Το ερώτημα είναι γιατί βρέθηκε εκεί πέρα εξ αρχής. Άρα για να βρεθεί εκεί πέρα. Για να το συκοφαντήσουν, βρε, το κάνανε. Μήπως το βάλανε κάποιοι άλλοι. Όχι εγώ, ο άλλος. Ο FBI, μάλλον το FBI πρέπει να είναι σιριζέικο.
Και να περάσουμε στα αθλητικά τώρα, Πολιτικά είναι, με προσωπικότητες οι οποίες δίνουν μυθιές οξυγόνου στους ανθρώπους. Αχα. Είναι από εκείνες τις προσωπικότητες οι οποίες, παρόλα αυτά που συμβαίνουν, λες ότι υπάρχει, έστω και μικρή, υπάρχει κάποια ελπίδα στον πλανήτη. Υγιές κομμάτι στους έχοντες εξουσία. Στο κομμάτι λοιπόν, σε κείμενο που έγραψε ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, έχει να κάνει με τα Special Olympics των USA, δηλαδή τους παραολυμπιακούς ας πούμε, αγώνες που κάνει η Αμερική συγκεκριμένα, γίνονται κάθε δύο χρόνια, με ανθρώπους με ειδικές δυνάμεις, τους λέω εγώ. Φέτος ήταν ένα... ξεκίνησαν δηλαδή στο Ορλάντο της Φλόριντα. Και εφόσον μιλάμε για Φλόριντα, μιλάμε για κυβερνήτη Ρον Ντεσάντις. Η Επιτροπή των Special Olympics είχε σαν σκοπό να μην επιτρέψει σε ανεμβολία στους παραολυμπιονίκες τέλος πάντων να πάρουν μέρος. Θα πρέπει να ήταν όλοι υποχρεωτικά εμβολιασμένοι. Πού τώρα, στη Φλόριντα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και επειδή εκεί πέρα ισχύει πραγματικά το σπίτι μου, οι κανόνες μου, ο Ρον Ντεσάντις, ακούγοντας αυτό το πράγμα, τους έδωσε κάποιες επιλογές στους διοργανωτές. Η πρώτη επιλογή ήταν να αναβληθούν οι αγώνες, να μην γίνουν στο Ορλάντο και να μπουν στη διαδικασία να ψάξουν για μια άλλη πολιτεία. Τυχαία πάει το μυαλό μου στην Καλιφόρνια, θα μπορούσε να γίνουν στο Λος Άντζελες, ναι, ή στο Σικάγο. Ναι. Η άλλη επιλογή ήταν να εξακολουθήσουν, να επιμείνουν σε αυτή την απόφαση, αλλά να πληρώσουν 30 εκατομμύρια ευρώ. Δολάρια, έτσι, σαν πρόστιμο ή σαν συνεισφορά για τη χασούρα που θα είχαν οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έπαιρναν μέρος. Σωστός. Έτσι, επειδή κάναν προετοιμασία, σημαίνει ότι κάναν κάποια έξοδα, ξοδέψαν κάποιες ώρες, εξοπλισμό, αθλητικό εξοπλισμό. Και η τρίτη επιλογή και η πιο απλή θα ήταν, παιδιά, γιατί να μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία και μέχρι να οργανωθεί νέα αγώνες ή να πληρώνετε και εσείς που τα έχετε ανάγκη σαν Παραολυμπιακή Επιτροπή τέλος πάντων. Να ξεκινήσουν οι αγώνες μια χαρά, χωρίς καμία απέτηση εμβολιασμού. Όποιος θέλει να είναι εμβολιασμένος, όποιος δεν θέλει να μην είναι εμβολιασμένος και να συμμετάσχουν κανονικά. Και μια μέρα λοιπόν, πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, η Επιτροπή πήρε την απόφαση ότι μπορεί να λάβει μέρος στους αγώνες οποιοδήποτε θέλει, χωρίς ανεξάρτητα εμβολιαστικού στάτους. Άρα το ξαναλέμε, ότι πιέζουν πατώντας σε σαθρά θεμέλια. Και ουσιαστικά αν τους κάνουμε ένα φου θα πέσουνε. Γιατί δεν κάνουμε αυτό το φου? Πρόσεξε όμως. Και σε αυτή την περίπτωση άμα ήταν ο απλός λαός της Φλόριντα δεν θα κατάφερε τίποτα. Χρειάζεται ένας ισχυρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος με όραμα. Και πίσω από τον Ντεσάντις υπάρχουν και πιο ισχυροί άνθρωποι από αυτόν. Και οικονομικοί παράγοντες και πολιτικοί παράγοντες. Και όλοι μας ξέρουμε σε ποιον αναφέρω, ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που το στηρίζει. Με πορτοκαλί μαλλί. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Χωρίς να κάνει κάτι παράλογο, χωρίς να κάνει κάτι εξορκιστικό, σε μια πολιτεία η οποία όλο το χρόνο είναι πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου, έτσι, έχει αυτή την ευλογία η Φλόριντα, έτσι, αφήνει τους ανθρώπους ελεύθερους. Δημιουργεί δουλειές, έτσι, έχει την χαμηλότερη εγκληματικότητα σε όλη την Αμερική, με οπλισμό ή χωρίς οπλισμό, άμα η αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της. Έτσι. Και αν και ο πολίτης έχει μάθει να είναι υπεύθυνος. Ακριβώς. Γιατί. Και τελειώνουμε με αυτό. Έχει να κάνει με τον οπλισμό πάλι. Το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στην Αμερική. Θα μου πει εμάς τι μας νοιάζει, εμείς είμαστε στο έλεος του Θεού. Επαναλαμβάνω όμως και λέω ότι άλλο ο ψυχασθενής ο οποίος θα βρει ένα όπλο και ενώ ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, δεν θα κάνουν τίποτα για να το σταματήσουν μέχρι να το κάνει. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει ότι να αφήνουν επίτηδες να δημιουργήσει σούσουρο. Έτσι. Δεν γίνεται στις ημέρες μας να μην ξέρουν. Υπάρχουν καταγραφές από τους δασκάλους, υπάρχουν καταγραφές από γειτόνους, από συγγενείς, που δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Δεν σου λέω να το συλλάβεις χωρίς να μην κάνει κάτι. Μα αν σκεφτούμε το τελευταίο επεισόδιο με τα παιδάκια αυτά στο σχολείο. Είχαμε κι άλλο χθες. Όχι στο σχολείο. Okay, θα μου πεις. Απλά αναφέρομαι σε αυτό ως προς το ότι είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ακόμα και αν κανείς δεν ήξερε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και κανείς δεν τον ήξερε και δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ, επί μία ώρα κυκλοφορούσε με όπλα, τράκαρε αυτοκίνητο, απείλησε κόσμο. Τίποτε, κανείς δεν αντέδρασε. Δεν μπορεί ένας να μην πήρε την αστυνομία να πει παιδιά, κυκλοφορεί ένας με όπλα, κάντε κάτι.
Και μπήκε και στο σχολείο κύριος. Δηλαδή... Το καλό είναι ότι. Το καλό. Τι καλό να είναι μετά από μια τέτοια τραγωδία. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το περιστατικό συνέβη στο Τέξας. Mm-hmm. Και επειδή ο κυβερνήτης του Τέξας έχει τις ίδιες απόψεις στο μυαλό, είναι λίγο ψυχαδημένος όπως ο Ντεσάντης, νομίζω ότι θα βρεθεί εύκολα η άκρη. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαία η καθυστέρηση της αστυνομίας, ήταν σκόπιμη. Και μην πει κάποιος ότι το Τέξας είναι ρεπουμπλικάνικο. Ναι, όχι, είναι ρεπουμπλικάνικο, αλλά ήταν 65-35. Υπάρχει ένα 35%, όχι, συγγνώμη, 60-40, ένα 40% που υποστηρίζει δημοκρατικούς, έτσι. Mm-hmm. Και όσο και να σας φανεί παράξενο, στις μεγάλες πόλεις του Τέξας, Χιούστον, Ντάλλας, Σαν Αντώνιο, βγαίνουν δημοκρατικοί. Ναι. Είναι παράδοξο, αλλά στις μεγάλες πόλεις βγαίνουν δημοκρατικοί, που σημαίνει ότι υπάρχει κατεστημένο. Mm-hmm. Και αν να πάρουν εντολή για να αργήσουν να επέμβουν, mm-hmm. έτσι. Και κλείνοντας αυτό, Φιλαδέλφια χθες, 3 νεκροί, 14 τραυματίες, στο βούρκο της Φιλαδέλφια, 2 άγνωστοι, οι οποίοι δεν τους έχουν συλλάβει ακόμα. Έτσι. Άρχισαν πυροβολούν απλά στον κόσμο. Γιατί φταίει ο νόμος για τα όπλα, μωρέ. Δεν φταίει ο κόσμος που έχει σαλτάρει. Για να τελειώσουμε αυτό, οριστικά τώρα. Τι διαφορά έχει η Φιλαδέλφια με το Τέξας? Ότι η Φιλαδέλφια έχει νόμο σαν πολιτεία η Πενσιλβάνια. Και βάζει και τυρί, νομίζω. Είναι ρίλα αδέλφια. Έχει νόμο λοιπόν η πόλη μέσα που απαγορεύει την αγορά όπλων, όπως είναι στο Σικάγο. Mm-hmm. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Πόθεν, πού το προμηθεύτηκαν το όπλο αυτό? Αφού απαγορεύεται, δεν πουλάνε όπλα στη Φιλαδέλφια. Με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα, γιατί είπαμε θα κάνουμε μια ηχογραφημένη εκπομπή. Κράτησε μία ώρα, γιατί και εμάς μας πιέζει ο χρόνος. Βγήκαμε εκτός ώρας, έχουμε βγει εκτός, ναι, να κάνουμε τα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ήταν μαζί σας ο Δημήτρης Σωτηρίου. Γιώργα Αλεξοπούλου. Οι Primers. Συγγνώμη για ακόμα μια φορά για ό,τι συνέβη σήμερα. Δεν ήταν κάτι που οφειλόταν σε εμάς. Ωστόσο, αυτό μας πεισμώνει, αν και από τη μια μας τσακίζει, από την άλλη μας πεισμώνει. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαι πρόστιχος και θα πω ότι όσο με πορώνεις, τόσο με μπιπ. Οκ, θα κλείσουμε με αυτό λοιπόν. Καλό απόγευμα σε όλους. Και ραντεβού πρώτα Θεός και μετά το YouTube, την Τετάρτη στις 2 η ώρα και 10 και 20, κάπου εκεί τέλος πάντων. Καλό Γεια απόγευμα σας. Να έχετε. Είναι η Όλγα Αλεξοπούλου. Είναι ο Δημήτρης Σωτηρίου. Είμαστε οι Primers. Και τους ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Από τις 2 έως τις 3 και μισή.